με ιδεολογικές αφετηρίες τον μαξισμό, λενινισμό και τον τροτσκισμό. Θα μας τα πει ίσως καλύτερα η κυρία Μαρία Πρίγκου, μιας που είναι υποψήφια, κατέρχεται στον πολιτικό στίβο με το ψηφοδέλτιο το συγκεκριμένο σε επίπεδο Μαγνησίας και τη φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Πρίγκου, καλή σας ημέρα και καλή επιτυχία από το Ράδιο 1. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση και θέλω να μας πείτε λίγο, να ξεκινήσουμε από αυτό για να δώσουμε τα στοιχεία που ενδεχομένως μπορεί να μην γνωρίζει ο καθένας από τους ακροατές μας για την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, ΟΚΔΕ όπως λέμε εν συντομία, τι πρεσβεύει, έτσι, και σε τι αποσκοπεί βέβαια και εν όψη των εκλογών. Ναι, ναι. Λοιπόν, εμείς σωστά είπατε ότι βρισκόμαστε στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, τροτσκισμού και της τέταρτης διεθνούς. Αυτό εν συντομία σημαίνει ότι ανήκουμε στην επαναστατική αριστερά και για να το πω πιο απλά να καταλάβουν δηλαδή και όσοι θα πάνε να ψηφίσουν τι ακριβώς εννοώ είναι ότι έχουμε ψηφοδέλτια που αποτελούνται όχι από δυθενάριστους κάθε είδους αλλά από μας, εργαζόμενους, άνεργους, φοιτητές, νέους που παλεύουμε στην πρώτη γραμμή όλων των αγώνων της περίοδου αυτής και των προηγούμενων βεβαίως γιατί έχει και μεγάλη ιστορικότητα η ΟΚΔΕ προκειμένου με στόχο βασικά μια πιο ανθρώπινη κοινωνία να ανοίξουμε το δρόμο για μια σοσιαλιστική επανάσταση και να σηκώσουμε τέλος πάντων κεφάλι όλοι εμείς που καλούμαστε να ζήσουμε σε αυτή την κατάσταση και έρχομαι τώρα να απαντήσω και το γιατί κατεβαίνουμε στις εκλογές να το βάλω μέσα σε ένα πλαίσιο αρχικά, γιατί βλέπουμε τώρα τα μεγάλα κόμματα που βγαίνουν και μιλάνε για παροχές και για επιτεύγματα, έτσι. Ναι. Και για το ποιος θα δώσει τα περισσότερα και ποιος έχει κάνει την καλύτερη οικονομία. Και για μας ο μισθός τελειώνει στα μισά του μήνα. Μιλάμε για συντάξεις πείνας, μιλάμε για μια ανεργία στους νέους ειδικά που έχει πιάσει ρεκόρ. Μιλάμε για νοσοκομεία διαλυμένα, για πανεπιστήμια που πέφτουν οι οροφές. Και ούτω καθεξής. Επομένως, σε ένα τέτοιο προεκλογικό σκηνικό, εμείς ερχόμαστε για να τονίσουμε την πραγματικότητα και να πούμε ότι τόσο ο ελληνικός καπιταλισμός, όσο και το διεθνές οικονομικό σύστημα βέβαια, βρίσκονται σε μια χρεοκοπία διαρκείας. Δηλαδή, αν κάποιος ανοίξει και δει μόνο τα προεκλογικά, τις προεκλογικές ομιλίες, θα φανταστεί ότι έχουμε ανάπτυξη τη χώρα. Και εμείς ζούμε σε μια κατάσταση σχεδόν εξακλίωσης. Και οι επενδύσεις, ας πούμε, έχουν καταρακωθεί. Ο παραγωγικός τομέας είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Εμείς αυτό που λέμε και ερχόμαστε να δώσουμε σαν απάντηση σε όλο αυτό είναι ότι έχουμε ένα πρόγραμμα που απαιτεί αγώνες για ριζικά αντικαπιταλιστικά μέτρα. Τι σημαίνει αυτό πολύ απλά? Σημαίνει να μπει βαριά φορολογία στα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου, να πληρώσουν δηλαδή οι πλούσιοι, σημαίνει μια διαγραφή του χρέους, σημαίνει εθνικοποίηση κάτω από εργατικό έλεγχο των τομέων κλειδιά της οικονομίας, κάτι που αποφεύγουν να πούνε και κάποιοι που θέλουν να πλασάρονται σαν δίθεν αριστεροί και μιλάω για τους τεχνοκράτες του Μέρα 25. Σημαίνει αυξήσεις στους μισθούς, σημαίνει να σταματήσει όλη αυτή η αντεργατική επίθεση και να μιλάμε για όρους σταθερής δουλειάς, 7 ώρα πενθήμερο, χωρίς ελαστικότητες και με πραγματικά υγιείς και ασφαλείς συνθήκες για να μην γίνονται όλα αυτά τα εργατικά δυστυχήματα. Μιλάμε δηλαδή όταν λέμε ψήφο στην ΟΚΔΕ για μια αναγέννηση της οικονομίας που σημαίνει να σηκώσουμε κεφάλι εμείς οι εργαζόμενοι και όχι να κυνηγάμε οίκους αξιολόγησης και επενδυτικές βαθμίδες που να το πούμε και αυτό, αυτό σημαίνει πολύ απλά να συνεχίσουν τις ίδιες πολιτικές, όποιος και να βγει. Μιλάμε για αντεργατικά μέτρα γιατί δεν έχουν και άλλη διέξοδο στο επίπεδο της κρίσης που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή. Κατανοητό. Επειδή αναφερθήκατε σε ένα από τα άλλα κόμματα που ουσιαστικά ανήκουν στην, με την ευρία έννοια που λέμε αριστερά, επειδή και ο κόσμος πολλές φορές το ρωτάει, ενδεχομένως και εσείς να έχετε τύχει να χρειαστεί να απαντήσετε σε κάποιο τέτοιο ερώτημα, δεν θα μπορούσαν να ενωθούν αυτά τα μικρότερα κόμματα όπως και η ΟΚΔΕ με τα υπόλοιπα αριστερά ενδεχομένως κόμματα που εξοκοινοβουλευτικά, όχι τα όσα εισέρχονται σόνι και καλά στη Βουλή, και να μεγαλώσει ίσως έτσι, να αυξηθεί ακόμη και να γίνει πιο δυνατή ακόμη η φωνή? Δεν υπάρχουν κοινά σημεία, στοιχεία? Είναι πράγματι συχνή η ερώτηση. Θα σας πω, να τα βάλουμε τα πράγματα στη βάση βασικά που
τους αξίζει για αυτή την ερώτηση. Πώς το εννοώ? Ναι. Ότι εμείς στην άκρη επαναστατική αριστερά, όταν λέμε αγώνες, δεν εννοούμε αγώνες για να κερδίσουμε ψήφους ή για να κερδίσουμε θέσεις στη Βουλή, όπως λέει για παράδειγμα το ΚΚΕ, που λέει ψηφίστε ΚΚΕ για να έχουμε πολλούς βουλευτές, λες και θα μας σώσουν, ας πούμε, οι βουλευτικές έδρες. Εμείς όταν λέμε ενότητα, εννοούμε ενότητα στην πράξη, ενότητα στους αγώνες, στον δρόμο, και βεβαίως εννοείται ότι με αυτούς που ανήκουν στην ίδια, έχουν την ίδια ιδεολογική αφετηρία με εμάς, με αυτό που λέμε άκρα αριστερά, βρισκόμαστε στους ίδιους αγώνες. Και μάλιστα θέλουμε και οι αγώνες αυτοί να είναι όσο πιο ενωτικοί γίνεται. Τώρα από εκεί και πέρα, εκλογικίστηκες συγκολήσεις με διαφορετικές ενίοτε και όλες προγραμματικές θέσεις, μόνο και μόνο για να μαζέψουμε, όπως λέτε κι εσείς, περισσότερες ψήφους. Θα πω πως είναι και κάπως άνευ ουσίας. Δηλαδή η ουσία είναι να είναι ενωτικοί οι αγώνες, να κατεβαίνουμε όλοι μαζί στο δρόμο και να διεκδικούμε όλα αυτά που σας είπα και προηγουμένως, να διεκδικούμε ένα καλύτερο μέλλον. Μάλιστα, κατάλαβα. Άρα εκ των πραγμάτων αποκλείεται και οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία με οποιοδήποτε κόμμα, έτσι. Αυτό είναι πλέον αυτονόητο. Αυτό νομίζω, ναι, πως είναι κατανοητό. Γιατί δεν συγκλίνουμε κιόλας πουθενά με κάποιο κόμμα, γιατί εμείς δεν μιλάμε για καπιταλιστική εκμετάλλευση, μιλάμε για μια άλλη κοινωνία ουσιαστικά, γιατί ούτως ή άλλως, όπως είπα και προηγουμένως, όποια κυβέρνηση και αν προκύψει, θα λάβει σκληρά μέτρα εναντίον των εργαζόμενων και των νέων. Εδώ στον Βόρο, αν δεν κάνω λάθος, προγραμματίζεται και μια εκδήλωση. Πολύ σωστά. Έχουμε εκδήλωση την Τρίτη, 16 Πέμπτου, στις 2.30 στο Θόλο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Καλό θα ήταν να έρθουν να μας παρακολουθήσουν, θα είχε αρκετό ενδιαφέρον. Να κλείσουμε και με ένα μήνυμα δικό σας προς τον κόσμο που μας ακούει και ως υποψήφια ουσιαστικά και εκπρόσωπος του κόμματος στην περιοχή μας, στη Μαγνησία. Βεβαίως, βεβαίως. Να πω ότι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, οι εγκληματικές πολιτικές των ιδιωτικοποιήσεων, η πλήρης απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων κτλ. Αντιμετωπίζονται μόνο με ένα γενναίο πρόγραμμα εθνικοποιήσεων, αυξήσεων των μισθών και των συντάξεων, με αγώνα για μια ανθρώπινη κοινωνία που θα ανοίξει στον δρόμο για μια σοσιαλιστική επανάσταση. Τα προβλήματα είναι γνωστά, τα βλέπουμε και στην περιφέρεια της Μαγνησίας, που και τώρα αυτή την περίοδο περνάνε βουλευτές διαφόρων χρωμάτων και θριαμβολογούν. Ενώ, ας πούμε, υπάρχουν κτίρια του Πανεπιστημίου που υποτίθεται πως φτιάχνονται εδώ και δεκαετίες. Εμείς ζητάμε την ψήφο όχι από αντίδραση, αλλά γιατί είναι μια χρήσιμη ψήφος που δείχνει εμπιστοσύνη στους αγώνες, γιατί με μια αριστερά επαναστατική και με αυτούς τους αγώνες μπορούμε να νικήσουμε. Και σε ένα ψηφοδέλτιο, όπως σας είπα, και εργαζόμενων και νέων που είμαστε στην πρώτη γραμμή των αγώνων και συνδικαλιζόμαστε στις σχολές και στους χώρους εργασίας και στις γειτονιές, για την απελευθέρωση τελικά των καταπιεσμένων. Γι' αυτό να αγωνιστούμε όλοι μαζί κυρίως, δηλαδή πρώτα στον αγώνα και δευτερευόντως να κατέβουμε και στην κάλπη να στηρίξουμε μια αριστερά επαναστατική, την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδα. Καλή επιτυχία, εύχομαι, Μαρία Πρίγκου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια, να είστε καλά επίσης. Γεια σας.